Καλημερίζω τον πρόεδρο του Σωματείου των Ιδιοκτητών Ταξί, τον κύριο Λευτέρη Πετράκη. Καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Βεβαιώση. Λοιπόν, στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο φαίνεται εν μέρη να σας ικανοποιήσει και η απόφαση. Όπως το είπατε, εν μέρη. Ναι. Θα το αφήσουμε πιλωτικά να το δούμε πώς θα δουλέψει. Ναι. Και ίσως στο τέλος του τετραμήνου να χρειαστεί να επανέλθει η πρόταση η οποία είχε κάνει ο μελετητής από την αρχή. Εντάξει, είναι ένα σημείο το οποίο είναι κέντρο απόκεντρο για μένα όσον αφορά την εξυπηρέτηση του εμβατικού κοινού. Έχει μια απόσταση γύρω στα 40 με 50 μέτρα από το κέντρο. Ο επιβάτης θα έχει πιο εύκολη πρόσβαση πλέον. Θα το δούμε πώς θα δουλέψει και θα το ξανασυζητήσουμε. Λοιπόν, η αρχική πρόταση έλεγε τι. Η αρχική πρόταση που είχε παρουσιάσει ο μελετητής και πέρασε από την Επιτροπή Κυκλοφορίας έλεγε ότι τα ταξί θα διέρχονται από την Ζωγράφου Χατζημιχάλη Γιάνναρη, το κομμάτι του Ειρηνοδικείου, και θα βγαίνουν από τις Μονήσεις Οδηγητρίας. Αυτό, ενώ ψηφίστηκε και από την Επιτροπή Κυκλοφορίας και από την Ποιότητα Ζωής, μια νυχτή άλλαξε πριν το Δημοτικό Συμβούλιο. Είμαι τώρα εδώ στα έργα και έγινε και ένα τροχαίο. Εδώ που ασφαλτοστρώνουν, μέσα από το κίνητο είμαι και παρακολουθώ και μπλόκαρα και εγώ. Ωραία. Αυτό άλλαξε μια νυχτή. Υπάρχει τραυματίας ή μόνο υλικό ζήμιο? Όχι, ένα φορτηγό είναι. Ένα φορτηγό είναι, αλλά υπάρχει πάρα πολύ κίνηση. Ναι. Τώρα που κάνουμε εδώ τις ανατοστρώσεις. Ωραία, να το ξέρει λοιπόν ο κόσμος ο οποίος μετακινείται ότι. Εντάξει. Η ώρα πιάνει μέχρι τη Γιώφυρο. Μέχρι τη Γιώφυρο. Μάλιστα. Ούτως ή άλλως είναι ώρα αιχμής. Ούτως ή άλλως είναι ώρα αιχμής. Λοιπόν, σε 4 λοιπόν μήνες θα δείτε εάν περπατήσει όλο αυτό έτσι όπως πέρασε από το χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο και στην πορεία θα επανέλθετε λέγοντας ότι αυτό πρέπει να γίνει ή το κρατάμε αυτό ως απόφαση, ως μέτρο. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς να έχει εξυπηρέτηση ο επιβάτης. Πιστεύω ότι θα το μάθει, θα εξυπηρετείται πιο εύκολα. Ίσως πρέπει να βγει μια κανονιστική για τις εξαιρέσεις ανθρώπων οι οποίοι έχουν κινητικά προβλήματα, είναι ηλικιωμένοι και θέλουν να προσεγγίσουν το κέντρο, να μπορούν να κατεβαίνουν από τη Χατζημιχάλη Γιάνναρη. Για περιπτώσεις ειδικίας μιλάω, δεν μιλάω για τον νεαρό, για τα παιδιά μου. Μιλάω για ανθρώπους ειδικές περιπτώσεις. Να μπορούν να κατεβαίνουν. Να υπάρχει μια συνεννόηση με τη Δημοτική Αρχή, με τη Δημοτική Αστυνομία, δεν ξέρω με ποιο, το οποίο το ταξί που θα πρέπει να εισέλθει μέσα στο κέντρο να έχει τα στοιχεία για να κατέβει κάτω, να μην το σταματάει η αστυνομία ή η τροχεία και να του λέει κανείς παράβαση. Εκεί πρέπει να υπάρχει μια κανονιστική. Mm-hmm. Από εκεί μετά θα δούμε το πλαίσιο όλο αυτό με τις 4 νέες πιάτες που δημιουργούνται, γιατί θα υπάρξει μια στη Χατζημιχάλη Γιάνναρη, θα είναι αυτή στην Ψαρομιλίγκον, θα είναι στην Αρκολέοντος δίπλα στο επιμελητήριο και μία από τη μεριά του Κοροναίου στο πολυκατάστημα που υπάρχει εκεί που είναι το περίπτερο. Mm-hmm. Να το δούμε πώς θα δουλέψει και έχει ο θείος. Μάλιστα. Εμείς τις υποχωρήσεις μας και την καλή μας θέληση τη δείξαμε, γιατί πολλοί μας παρουσιάσανε ότι είμαστε αυτοί που θέλουμε να καταλάβουμε τους πεζόδρομους. Ακόμα και σήμερα που έχει λήξει, που έχει περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο, κάποιοι δεν πιστεύουν ότι οι ταξιτζίδες δεν ήταν αυτοί που λέγανε ότι θέλουν να περάσουν πάνω από τους πεζόδρομους. Το χαιρετήσαμε από την πρώτη στιγμή, γι' αυτό το στηρίξαμε το εγχείρημα. Mm-hmm. Δεν ξέρω γιατί πετάξαν τόση λάσπη. Κάποιοι ίσως να είχαν κάποια συμφέροντα, δεν ξέρω πού το πηγαίνανε. Το αφήνω εκεί, υπήρξε θέληση για το βράδυ. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τις δημοτικές παρατάξεις και του Κουράκη και του Λιγερού και του Ινιωτάκη και τους όλους μαζί, γιατί όλοι μαζί στηρίξανε και του Ινιωτάκη και του κ. Κουκιαδάκη και της κυρίας Συναράκης. Κατανοήσανε, ήρθανε και είδανε το πρόβλημα το δικό μας, περπατήσαμε το κομμάτι της Ψαρομιλίγκων, είδανε το βρόχο και από πού θα μπαίνουν τα ταξί και από πού θα βγαίνουν, δεν θα επηρεάζουν καθόλου τους πεζόδρομους. Ναι. Και στην πρόταση τη δικιά μας μέσα υπήρξε μια αναδίπλωση από την μεριά του αντιδημάρχου και κατατέθηκε αυτή η πρόταση. Μάλιστα. Αυτό είναι το ένα μεγάλο θέμα σε ό,τι έχει να κάνει με τα κυκλοφοριακά, σε ό,τι έχει να κάνει με τα δικά σας τα ζητήματα, σε ό,τι έχει να κάνει με τις δικές σας τις προτάσεις. Έλεγα πάντως και νωρίς το πρωί, κύριε Πετράκη, ότι αυτό το Ηράκλειο σωτηρία δεν έχει. Γίνεται πραγματικά το έλα να δει σε καθημερινή βάση. Αυτό το ράβε ξύλωνε καθημερινά οι λασπουριές, οι τομές από τη μια του άκρη μέχρι την άλλη. Ταλαιπωρεί τους οδηγούς.
οδηγούς ταλαιπωρεί τα αυτοκίνητα και μάλιστα έλεγα ποιος θα πληρώνει τις ζημιές των αυτοκινήτων του κόσμου. Δεν είναι αυτός ασφαλτοτάπητας που υπάρχει στο Ηράκλειο. Δεν είναι αυτοί δρόμοι. Δεν ξέρω γιατί την πόλη προσέξτε, την καταντήσαν έτσι. Εγώ θα σας πω το εξής. Ότι εδώ πέρα στο Ηράκλειο χρειάζεται ένας άνθρωπος ο οποίος θα είναι ο συντονιστής για όλα αυτά που γίνονται στην πόλη. Πρέπει να υπάρξει ένας συντονιστής. Δεν μπορεί λοιπόν να έχουμε ένα δρόμο που έχουμε βάλει νέο ασφαλτοτάπητα και μια στιγμή να περνάει η ΔΕΗ, να περνάει ο ΤΕ, να περνάει ο ένας, να περνάει ο άλλος. Και να κάνει το ΜΕΣ και να βάζει λίγο πίσω μετά από πάνω και τελείωσε το παράδειγμα. Αν έχεις μια δημοτική αρχή και θέλεις να πληρώνεις και ένα συντονιστή, τότε δεν θέλεις ούτε τη δημοτική αρχή αυτή, ούτε το συντονιστή. Συντονιστής θα είναι από τους εκλεγμένους. Εντάξει τώρα. Το πράγμα δηλαδή αυτό παραπάει. Από τους εκλεγμένους. Εντάξει. Δηλαδή αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Λοιπόν, ωραία. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Πάστε καλά. Από τον 984.